Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αδερφοί μου, σήμερα εορτάζομαι το μεγαλύτερο γεγονός πρώτης σταυρώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σήμερα προετοιμαζόμεθα για να εισέρθουμε στα Άγια Πάθη. Σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία ο Κύριος μας εδοξάστη τόσο πολύ, ούτως ώστε το πλήθος του κόσμου το οποίο προϋπάντησε το Χριστόν μας εκράβγαζε και εσύστηλε γη η πόλης και άναψε ο φθόνος εναντίον του Κυρίου μας. Σήμερα ο Κύριος μας έχει μαζί του και τον Αναστάντα εκ νεκρών, τον φίλον του τον αγαπημένον, τον Λάζαρο. Και προέξημερον του Πάσχα λέγει ευρίσκεται στην Βιθανία ο Κύριος μας και επίσαν αυτό δείπνον. Δηλαδή όρισαν εκεί ένα φαγητό στο οποίο εκάθητο λέγει και ο Λάζαρος. Ο κόσμος όταν ήκουσε όλα αυτά την Ανάσταση του Λαζάρου ενθουσιάστηκε τόσο πολύ ούτως ώστε ήθελαν να ειδούν τον Λάζαρο που αναστήθηκε και προέβλεπαν προέδραμον και έφτασαν στην Βιθανία για να ειδούν τον Λάζαρο, αλλά οι φθονεροί εναντίον του Κυρίου μας εφθόνησαν περισσότερο όταν έβλεπαν τον κόσμο να ακολουθεί τον Χριστόν και να πιστεύουν σε Αυτόν. Και απεφάσισαν όχι μόνο να θανατώσουν τον Χριστό, αλλά και τον Λάζαρο. Ο δε Λάζαρος, ακούσας την απόφαση του συνεδρίου των Εβραίων, ανεχώρησε στην Κύπρο, στην νήσον των Αγίων και κατέφτασε στην Κύπρο, στο Κίτιον, και εκεί έγινε το αρχιερεύς και το ομοφόριον το οποίο εφορούσε ως αρχιερεύς το εκέντησε η Παναγία μας με τα χεράκια της. Όλος εκείνος ο κόσμος ο οποίος συνηθρίστη στα Ιεροσόλυμα ήσαν από όλη την γη διότι εόρταζον το Πάσχα. Πάσχα τι σημαίνει? Πάσχα σημαίνει διάβασης. Δηλαδή, όταν οι Εβραίοι ευρέθησαν μεταξύ θαλάσσης και Φαραώ, ο πατήρ ο Ουράνιος, ο Θεός, ο οποίος αγαπά τα παιδιά του, διέταξε τον Μωυσή και χτύπησε τα νερά της θαλάσσης με το ραβδί το οποίο είχε καθέτος. Και όταν έφτασαν όλος ο κόσμος στην απέναντι όχθη, τότε διέταξε ο Θεός και χτύπησε οριζοντίως. Σταυρών χαράξας Μωσής, λέγει η Εκκλησία μας. Τον ετοίμασεν τον Σταυρών του Κυρίου μας ο Μωυσής από αιώνων προηγουμένως. Και όταν έφτασαν όλα στην κατάλληλον στιγμή, ο Κύριος μας θέλησε να εισέρθει στην πόλη την Αγία
η οποία μετεβλήθη εις θεοκτώνων πόλη, διότι εσταύρωσεν το Θεόν. Και όλος εκείνος ο κόσμος προϋπάντησεν τον Κύριό μας, ο οποίος δεν ερχόταν ως βασιλεύς επίγειος, ερχόταν ως βασιλεύς επουράνιος, ο οποίος η βασιλεία του δεν ήτο εις την γη, αλλά εις τον ουρανό. Δεν ήρθε δια να τον προϋπαντήσουν με ρόδα και με δάφνες. Ήρθε να ειδεί τον κόσμο του, να τον αποχαιρετήσει τον κόσμο του ως άνθρωπος Θεός. Και εκείνος όλος ο κόσμος τον είδε να έρχεται επί πόλου όνου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έστειλε ο Κύριός μας στην απέναντι πόλη, για να φέρουν την όνον μετά του πόλου, δηλαδή τη μητέρα με το γαϊδουράκι το οποίο γέννησε, εκείνος σε προτίμησε και κάθισε επάνω στο άταχτον εκείνο ζώο. Τι σημαίνει αυτό? Τι θέλει να πει με αυτό? Ότι ο Κύριος μας εκάθισε επάνω στα έθνη, τα οποία ήσαν ανυπόταχτα, τα οποία δεν είδαν το φως. Και η μαθητέ λέγει εστρώνιον επάνω εις το ζώο τα ημάτια αυτών, και κάθισεν ο Κύριός μας επάνω εις τα ημάτια των μαθητών του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητέ θα άπλωναν το κήρυγμα του Ευαγγελίου εις όλων των κόσμων, και ο κόσμος θα γίνεται πλέον παιδιά του Θεού. Όλος ο κόσμος θα επίστευε εις τον Χριστόν. Όλος ο κόσμος θα έβλεπε το φως του αληθινών. Όλος ο κόσμος, ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου, έβλεπε πλέον το φως. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αδερφοί μου, και της υμνολογίας της Εκκλησίας μας. Όλος εκείνος ο κόσμος έγινε το αφορμή να φθονήσουν οι Εβραίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι των Κύριων μας, και απεφάσισαν να τον φωνεύσουν την ημέρα του Πάσχα, την ημέρα δηλαδή κατά την οποία ο Κύριός μας τους έσωσε από τον Φαραώ, όταν άνοιξε την θάλασσα και πέρασαν αβρόχης ποσί χωρίς να βραχούν τα πόδια τους. Και όταν επέρασαν απέναντι, λέγει, εχωρίστησαν εις δύο μέρη, οι γυναίκες με αρχηγόν την Μαριάμ, την αδερφή του Μωυσέως, και οι άνδρες από την άλλη πλευρά με αρχηγόν τον Άρων, τον αδερφόν του Μωυσέως. Και τότε, λέγει, όταν είδαν το θαύμα εκείνο το μεγάλο, άνοιξαν και τα βρέφη το στόμα τους και υμνούσαν τον Θεόν. Τα βρέφη τα οποία εφύλαζαν, λέγει, αυτά τα βρέφη άνοιξαν το στόμα τους και υμνολόγουν τον Θεόν. Και σήμερα όταν οι Εβραίοι έφτασαν εις τον Χριστόν και του είπαν να φωνάξει, να σταματήσει εκείνος ο κόσμος, να μην φωνάζουν, να μην επεφημούν, τότε είπε ο Κύριος μας, εάν σταματήσουν αυτοί να υμνολογούν τον Θεόν, οι πέτρες θα ανοίξουν το στόμα τους και να με υμνούν και να με δοξάζουν. Εκεί είπεν και τους λόγους τούτους,
Δεν ακούσατε ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατερτισσοένων. Δεν ακούσατε ποτέ σας λέγει ότι και τα νήπια θα με υμνούν και θα με ευλογούν. Αδερφοί μου, ο φθόνος είναι το χειρότερο από όλα τα αμαρτήματα, διότι φθόνο εσταύρωσαν τον Κύριο. Τον ανέβασαν επάνω στο σταυρό, διότι τον ευθόνησαν, διότι τον αγαπούσαν ο κόσμος, διότι ο κόσμος επορεύεται ο πίσω αυτού. Αδερφοί μου, και εμείς στην μεγάλη αυτήν εβδομάδα των παθών του Κυρίου μας καλούμεθα να τον ακολουθήσουμε εις το σταυρόν του, εις τον Γολγοθάν και εις την Ανάστασή του. Καλούμεθα αυτήν την μεγάλη εβδομάδα να πέσουμε εις την νηστεία, εις τα δάκρυα, να πέσουμε εις την εξομολόγηση, να εξομολογηθούμε, να ετοιμαστούμε, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και να μην απόσκομε από τον εκκλησιασμό την ώρα που θα ακούσουμε το ουράνιον άγγελμα «Χριστός ανέστη εκ νεκρών». Μετά ακολουθεί ένα δεύτερο προτρεπτικό άσμα. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθίσονται. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί Αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου Αυτού οι μισούντες Αυτών. Όλος ο κόσμος στην Ελλάδα μας δεν έχει ακούσει ποτέ ότι την ώρα που θα ακουστεί αυτό το ουράνιον άγγελμα δεν πρέπει να φεύγουν από την Εκκλησία. Θα ειδείτε τους ναούς, θα ειδείτε τις πλατείες των ναών γεμάτες από κόσμο και όταν ακούσουν τον Χριστός Ανέστη, διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί Αυτού, τότε φεύγει ο κόσμος, αυτός ο οποίος λέγει ο προφήτης Ισαΐας, αυτός ο κόσμος λέγει τις χείλεσή του με τιμά, η δε καρδία του πόρο απέχει απ' εμού. Θα δούμε όλων εκείνων των κόσμων ότι ατελείωσαν τάχατες και φεύγουν να πάνε, πού να πάνε, να πάνε στο τραπέζι να καθίσουν για να φάγουν τη μαγειρίτσα. Ω Θεέ μου, με αυτήν την μαγειρίτσα. Τι γίνεται, εγκαταλείπουμε τον Θεό μας, τη Θεία Λειτουργία, η οποία είναι μοναδική σε όλο τον χρόνο. Εγκαταλείπουμε τον Κύριό μας για να ανταλλάξουμε τη Θεία Λειτουργία με ένα μπιάτο φαγητό. Και επιτρέπει ο Θεός μας τις δυσκολίες. Επιτρέπει να μην έχουμε φαγητό, να φάμε και να πηγαίνουμε στα σκουπίδια για να βρούμε φαγητό. Επιτρέπει ο Θεός, όταν βλέπει όλα αυτά, να σοφρονιστούμε, να επιστρέψουμε κοντά Του. Τώρα γίνονται σεισμοί, τώρα γίνεται χάλαζα, τώρα γίνεται κατολίσθηση, τώρα γίνονται όλα τα δεινά στους δρόμους, όλα τα δεινά και τα δυστυχήματα, όλα τα δεινά οι ασθένειες, όλα όσα γίνονται. Θέλει ο Θεός να μας ξυπνήσει, διότι είμαι θα κοιμισμένοι μέσα στον κόσμο τούτον. Δεν βλέπουμε την αλήθεια, δεν βλέπουμε τι πρέπει να πράξουμε, δεν βλέπουμε την πράξη. Βλέπουμε το εικονικό. Να εορτάσουμε, λέγει και εμείς, την Ανάσταση του Κυρίου. Πώς να την εορτάσουμε? Με ένα αρνί στη σούβλα. Εκεί θα δείτε όλο τον κόσμο να τρέχει να φάει το αρνί. Το αρνί όμως είναι φαγητό πρόσκαιρο. Η τροφή την οποία πρέπει να πάρουμε δεν είναι το αρνί, ούτε η μαγειρίτσα. Είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου, λέγει. Όταν το τρώτε αυτό, τότε θα υμνείτε την ταφή μου και την Ανάστασή μου. Αδερφοί μου, ας γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί, ας μείνουμε παιδιά του Θεού, ας μείνουμε γνήσιοι αγαπημένοι μαθητές του Κυρίου μας. Όχι να είμαι θα τύπος, να μην είμαι θα τυπική, αλλά πραγματικοί χριστιανοί.
και να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε τα Άγια του πάθη, να φτάσουμε την Ανάστασή Του και να δοξάσουμε τον Αναστάντα εκ νεκρών. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός.